Τώρα, να αναφερθούμε κυρίες και κύριοι σε ένα θέμα που έχει δει το φως της δημοσιότητας και πραγματικά προκαλεί αίσθηση, διότι έχουμε την Εγνατία Οδό, έναν δρόμο, κλειστή λεωφόρο ταχείας κυκλοφορίας, αυτοκινητόδρομο, όχι λεωφόρος, αυτοκινητόδρομος, στον οποίο έχουμε διαρκώς οδηγούς να κινούνται στο αντίθετο ρεύμα. Βέβαια, μιλάμε για διακινητές μεταναστών, που θέλοντας να αποφύγουν τα μπλόκα, Έλενα, κυρίες μπαίνουν και κύριοι, ανάποδα και όποιον πάρει ο χάρος κυριολεκτικά, γιατί έχουμε θρηνήσει θύματα από αυτή την πρακτική των λαθροδιακινητών. Είναι πολύ σοβαρό το θέμα. Έγινε μια σύσκεψη τις προηγούμενες μέρες με τον Γιάννη Οικονόμου, τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη. Και θα πάμε εμείς να συναντήσουμε τον κύριο Παναγιώτη Χαρέλα, ο οποίος είναι ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συνοριοφυλάκων Ελλάδος. Να μας δώσετε πρώτα απ' όλα την εικόνα, κύριε Χαρέλα. Τι συμβαίνει εκεί πέρα στην Εγνατία? Συγγνώμη, στη δεξιά πλευρά της οθόνης, από τον κύριο Χαρέλα, παρακολουθείτε, κυρίες και κύριοι, ένα από αυτά τα στιγμιότυπα που έχουν καταγραφεί, όπου έχουμε μπλόκο της αστυνομίας και κοιτάξτε πώς περνά το όχημα των διακινητών, αντίθετο ρεύμα, πάντοτε στην Εγνατία Οδό. Μιλάμε κάτι εξαιρετικά επικίνδυνο, κύριε Χαρέλα. Παραλίγο να χτυπήσει τον αστυνομικό. Δεν σταματάει στον μπλόκο. Ελάτε, κύριε Χαρέλα. Καταρχήν, κυρία Λάσκαρη, κύριε Ανδρίτσο, καλημέρα. Καλημέρα σας, καλημέρα. Τηλεθεατές σε όλους. Βίντεο το οποίο εμείς γνωρίζουμε αυτή την κατάσταση εδώ και αρκετό καιρό. Δεν είναι κάτι το οποίο συμβαίνει τις τελευταίες μέρες. Συμβαίνει τους τελευταίους μήνες, θα λέγαμε, και θα πρέπει ως ελληνική αστυνομία να το σταματήσουμε. Να σταματήσει όχι μόνο αυτό το αντίθετο ρεύμα, αλλά γενικότερα αυτή η συμπεριφορά των διακινητών που νομίζουν ότι μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν. Υπάρχει λύση, λύνεται. Δηλαδή, πώς μπορείς να μπλοκάρεις την είσοδο ενός τέτοιου ανθρώπου που κινείται με ηλικιώδη ταχύτητα, ψηφώντας τα μπλόκα της αστυνομίας, ανάποδα στην Εγνατία Οδό? Πώς μπορείς να το κάνεις? Υπάρχει τρόπος? Υπάρχει τρόπος, ναι. Υπάρχει τρόπος και νομίζω αυτά επεξεργάζεται και το αρχηγείο της ελληνικής αστυνομίας και νομίζω ότι έχει πάρει ήδη αρκετά μεγάλη δημοσιότητα και απασχόλησε και την κυβέρνηση, γιατί είδαμε ότι απασχόλησε και το χθεσινό ΚΙΣΕΑ. Έγινε μια ευρεία σύσκεψη με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον κύριο Οικονόμου. Βλέπουμε δηλαδή ότι και οι υπηρεσιακοί παράγοντες απασχολεί προκειμένου να βρεθούν λύσεις οι οποίες θα σταματήσουν αυτό το φαινόμενο. Αν θέλετε όμως και τη δική μου άποψη, νομίζω ότι η δική μου άποψη εννοώ και των συναδέλφων που βρίσκονται στον δρόμο, που παρακολουθούμε αυτό που γίνεται. Ξέρουμε εδώ και πάρα πολύ καιρό ότι τα κυκλώματα των διακινητών δεν σταματάνε στα μπλόκα της συνοριοφυλακής της ελληνικής αστυνομίας που γίνεται σε όλο το οδικό δίκτυο, όχι μόνο στον Εύρο, αλλά γενικότερα δεν σταματάνε σε όλη τη Μακεδονία, Ήπειρο Μακεδονία, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι θα πρέπει να αλλάξουμε κι εμείς τακτική, προκειμένου να μπορέσουμε να το σταματήσουμε. Οι περιπολίες είναι εντατικές, κύριε Χαρέλα. Παρακαλώ. Οι περιπολίες είναι εντατικές. Έχουμε πολλούς αστυνομικούς στον δρόμο που κάνουν τα συγκεκριμένα μπλόκα για να αντιμετωπίσουν τους λαθροδιακινητές. Μέχρι τώρα είχαμε έναν μόνιμο αριθμό, χωρίς να δώσουμε την ιδιαιτερότητα αυτή που βλέπετε. Δηλαδή, να μην προσμετρήθηκε και αυτός ο παράγοντας που δεν σταματάει. Αλλά η εντατικοποίηση των περιπολιών μας, θα έλεγα εγώ, και τα τεχνικά μέσα τα οποία θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε, σαφώς με τα χέρια το βλέπετε και μόνοι σας. Δεν σταματάνε. Δεν μπορείτε να σταματήσει και κινδυνεύει και ο συνάδελφος. Αλλά υπάρχουν τεχνικά μέσα τα οποία χρησιμοποιεί όλη η Ευρώπη που θα μπορέσουμε να σταματήσουμε αυτές τις καθόλους. Τι θα κάνετε, θα ρίχνετε καρφιά στο δόστρωμα για να σταματήσουν? Ναι, μην φανταστείτε όμως, γιατί φαντάζεται ο κόσμος ότι θα πάρουμε ένα κιλό καρφιά και θα αρχίσουμε να τα ρίχνουμε. Όχι, είναι τεχνικά μέσα αυτά τα οποία χρησιμοποιούν οι Ευρωπαίοι αστυνομικοί, υπάρχει νομοθεσία, χρησιμοποιούν προκειμένου να κινητοποιούν με ασφάλεια, θα έλεγα, το όχημα, επιβραδύνοντας σιγά σιγά την ταχύτητα. Αυτό το λέω γιατί υπάρχει μια άλλη άποψη που σου λέει ότι αν πατήσω το καρφί θα γίνει όπως θα γίνει τροχαίο. Όχι. Υπάρχουν κριτήρια, υπάρχουν τεχνικές προδιαγραφές για όλα αυτά τα συστήματα, τα οποία εγγυώνται κάποια πράγματα. Κινείται σε αυτή την κατεύθυνση το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη? Ακούει αυτή την πρόταση? Νομίζω πως ναι. Εμείς το έχουμε θέσει ήδη εδώ και αρκετούς μήνες το θέμα. Υπάρχει και μια γνωμοδότηση του αντισαγγελέα. Από το 2004 ο αντισαγγελέας Αρίου Πάγου
είχε, που τότε δεν είχαμε κυκλώματα λαθροδιακινητών να συμπεριφέρονται έτσι. Από τότε όμως είχε αναφερθεί μέσα και έλεγε ότι κατ' εξαίρεση λοιπόν μπορεί να γίνει χρήση τέτοιων μέσων για τα κυκλώματα των διακινητών. Και θα πρέπει να γίνει αυτή η χρήση, γιατί μπαίνει σε κίνδυνο η ζωή και οδηγών και αστυνομικών και γενικότερα παρακολουθούμε αυτή την εικόνα της ανομίας και αυτό βεβαίως θα πρέπει να μπει σε μία τάξη. Κύριε Βρίτσο, νομίζω αν μου επιτρέπετε ότι η ελληνική αστυνομία έχει υποχρέωση να σταματήσει αυτό το φαινόμενο. Δεν σας κρύβω ότι τα κυκλώματα των διακινητών πολλαπλασιάζονται. Πολλαπλασιάζονται αυτά τα οχήματα που πάνε πάνω να πάρουν πάνω στον Εύρο, εννοώ, για να μεταφέρουν μετανάστες στο εξωτερικό της χώρας. Έχουμε υποχρέωση ως ελληνική αστυνομία να το σταματήσουμε και νομίζω ότι και ο Υπουργός. Να προστατεύσετε και τους οδηγούς. Τους οδηγούς που κινούνται κανονικά στον δρόμο τους. Δεν πρέπει να χαθεί άλλη ανθρώπινη ζωή. Και έχουμε θρυνήσει αρκετούς. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε, κύριε Χαρέλα. Να είστε καλά, καλή δύναμη.